Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είμαστε πάλι εδώ, συνεπείς στο βραδινό μας ραντεβού και έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Όλα αυτά με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας σήμερα. Τον κύριο Γιώργο Δημαρά, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη Β' Αθήνας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε κύριε Δημαρά. Τον κύριο Νίκο Αντωνίου, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πολιτευτή. Καλησπέρα σας. Στην Αττική, έτσι, στην περιφέρεια Αττικής. Καλώς ήρθατε κύριε Αντωνίου. Καλησπέρα την πρόσκληση. Τον κύριο Κώστα Κατσίκη, βουλευτή των ΑΝΕΛ στην περιφέρεια Αττικής. Καλώς ήρθατε κύριε Κατσίκη. Καλησπέρα. Τον κύριο Βασίλη Κατσαφάδο, δικηγόρο, στέλεχος της Δημοκρατικής Συμπαράσταξης. Καλησπέρα σας κύριε Κατσαφάδο. Καλησπέρα. Τον κύριο Παναγιώτη Σφαέλο, στέλεχος της Ένωσης Κεντρών. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Και το φίλο Θανάση Λουτσογιάννη, δημοσιογράφο στο newsit.gr. Κύριε Σφαέλο, να προχωρήσουμε και θα ξανάρθουμε, κύριε. Εμείς είμαστε υπέρ της συνένεσης και επειδή τη συνεννόηση, αυτό δεν βοηθάει γενικά. Τώρα, εγώ βλέπω ότι κάθε αυτό. Μέρα, επειδή αυτό... και ο κύριος Λεβέντης ήταν στη ΔΕΘ, στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα, ως πρωθυπουργού, όπως λέει, μη με ψηφίσει κανείς εάν μπω στην κυβέρνηση Τσίπρα. Επαναλαμβάνει. Ακριβώς, ακριβώς. Τι πρόβλημα υπάρχει με αυτό τώρα. Δείχνει ακριβώς αυτό, ότι το ότι μιλάει με τον πρωθυπουργό, ότι έχει κάποια συνεννόηση, δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει ότι συνεργάζεται. Με τον κύριο Τσίπρα ήρθε κοντά στο θέμα της απλής αναλογικής. Πουθενά αλλού δεν έχουμε ψηφίσει τίποτα μέχρι τώρα από αυτά που τα νομοσχέδια που έχει φέρει ο κύριος η κυβέρνηση. Άρα εμείς δεν συνεργαζόμαστε. Αυτό είναι μια παραφιλολογία ότι πάμε για συνεργασία. Και άλλα από άλλα κόμματα κάποιοι ψηφίζουν επιμέρους θέματα. Δεν είναι τόσο μεμπτό αυτό. Αποδοκιμάζουμε τα αρνητικά. Είμαστε τη σύνθεση και του κέντρου. Δεν είμαστε ο κεντρός χώρος, αυτός είναι ο ρόλος του. Να συνθέτει. Όχι να είναι επιθετικός χωρίς λόγο. Εμείς λέμε και τα καλά και τα κακά. Λέμε, ας πούμε, ότι η ανάπτυξη που υπόσχεται ο κύριος Τσίπρας δεν έρχεται με ευκολόγια και με το θα έρθει το 17 χωρίς συγκεκριμένες προτάσεις. Και ο πρόεδρος έχει πει και στα κανάλια ακόμα του έκανε κριτική ότι δεν μπορεί να περιορίζει τις άδειες στις θέσεις και ότι και άλλοι πρέπει να συμμετέχουν και δεν μπορεί να τον πλουραλισμό να τον βλέπουμε όπως τον πρόεδρο μας συμφέρει. Άρα δεν μπορούμε να του χρεώνουμε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια λασπολογία που γίνεται εναντίον του πρόεδρου. Ο πρόεδρος είπε ότι θα είναι θετικός όταν βλέπει θετικά πράγματα και θέλει τη συνένεση για να έρθει η ανάπτυξη. Γιατί η ανάπτυξη χωρίς επενδύσεις και επενδυτές δεν γίνεται. Αυτό είναι ο στόχος. Και η απλή αναλογική είναι για να βοηθήσει αυτό το στόχο. Και αυτό είναι το περίεργο ότι και το Πασόκ που είναι στον κεντρό χώρο, γιατί να καταψηφίσει την απλή αναλογική. Δεν συνάδει αυτό με την ιδεολογία του κέντρου. Αυτή είναι η άποψή μας. Γενικά πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει μια τάξη και στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο με ένα σουρού αντικειμενικό. Το οποίο θα βάζει τάξη. Δεν πρέπει να αφαιρούμε τις αρμοδιότητες από το ΕΣΟΥΡΟΥ. Πρέπει να υπάρχει το ΕΣΟΥΡΟΥ και να κρίνει αυτό την ποιότητα και το πρόγραμμα και όλα κτλ. Αυτή είναι η άποψή μας δηλαδή. Μάλιστα. Θα ήθελα να τονίσω το θέμα αυτό της εξεταστικής, γιατί και εμείς είχαμε άποψη και θέλαμε να η Ένωση Κεντρών ήθελε να γίνεται εξεταστική από το 2004 και μετά μέχρι σήμερα. Γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει εξονυχιστική έρευνα σε βάθος χρόνου για να δούμε πώς φτάσαμε και ποιοι ευθύνονται. Οπότε σε αυτό το θέμα, γι' αυτό δεν ψηφίσαμε εμείς την εξεταστική, γι' αυτό το λόγο, γιατί ήταν περιορισμένη μόνο στην τελευταία δύο χρόνια. Λοιπόν, γενικά ήθελα να τονίσω κάτι, ότι το κακό που υπάρχει είναι ότι όλοι οι πρωθυπουργοί των τελευταίων ετών, ας πούμε, του μνημονίων, όλοι προσπαθούν στα χαρτιά να κάνουν μεταρρυθμίσεις. Όταν έρχεται η ώρα της δόσης, συμφωνούν και περνάνε από τη Βουλή κάποιες νομοθεσίες και όλα αυτά τα προαπαιτούμενα, αλλά στην πράξη δεν γίνεται τίποτα, δηλαδή δεν εφαρμόζονται. Και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας θέλουν να δουν και εφαρμογή και αποτελέσματα έμπρακτα. Αυτό είναι το θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και για να γίνει αυτό πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις να το αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα. Να δούμε γιατί στην πράξη δεν γίνεται τίποτα και μένουν όλα στα χαρτιά. Είναι ένα θέμα, μια παθογένεια. Νομίζω ότι πλέον. Είναι μια παθογένεια αυτή. Είναι πάρα πολλά αυτά που έχουν υλοποιηθεί. Έχουν υλοποιηθεί κάποια, αλλά. Γι' αυτό βρισκόμαστε άλλωστε και προς το τέλος μιας διαπραγμάτευσης. Αλλιώς θα ήμασταν ακόμα στην πρώτη. Δεν έχουν υλοποιηθεί όμως και για παράδειγμα από τα 15 προαπαιτούμενα, μας χρέωσαν ότι μόνο τα 2 έχουν γίνει. Εμείς πιστεύουμε δηλαδή ότι πρέπει να γίνουν με πιο εντατικό ρυθμό, πιο γρήγορα και. Θα έχετε υπόψη σας αυτά που μένουν να γίνουν. Ναι, βέβαια. Και πρέπει να γίνουν. Μάλιστα. Θα κάνω ένα σχόλιο για το θέμα και των γερμανικών αποζημιώσεων, επειδή είμαι και διεθνολόγος και το θέμα το έχω μελετήσει. Θέλω να πω το εξής, ότι εμείς από την αρχή της Ένωσης Κεντρών ήμασταν ανοιχτοί στο να υπάρξει. Αν προχωρούσε η κυβέρνηση σε οποιαδήποτε διεκδίκηση, ήμασταν ανοιχτοί γενικά να στηρίξουμε. Από εκεί και πέρα θα πούμε και κάτι άλλο. Ανεξαρτήτως τι λέει η Γερμανία ή επικαλείται αυτή τη στιγμή, εμείς να πούμε ότι τουλάχιστον ας υπήρχε πολιτική βούληση. Ώστε να εκτελεστούν αποφάσεις οι οποίες είναι του δίστομου και τα λοιπά, οι οποίες είναι
μπορούν να εκτελεστούν αν, θέλει, αν υπάρξει κατάλληλη πολιτική βούληση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Αυτό για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Στο γενικότερο πλαίσιο, θέλω να επιστήσω την προσοχή στο θέμα ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση στο κλείσιμο της αξιολόγησης και να περάσουμε σε μια νέα φάση στην οικονομία μας. Αυτά είναι τα δύο βασικά θέματα που πρέπει να προσέξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω τον κύριο Λιτσογιάννη, τον κύριο Σφαέλο, τον κύριο Κατσαφάδο, τον κύριο Κατσίκη, τον κύριο Αντωνίου και τον κύριο Δημαρά. Καλή σας νύχτα, αύριο πάλι εδώ. Καλή σας νύχτα.